κόντρα για τον Αλεξούδη που έχασε την κεφαλιά από τον Βόκολο. Στην κόντρα ο Πανιώνιος με τον Σαμπουτζή. Φίσας. Ωραία παλιά για τον Σαμπουτζή. Που θα σουτάρει, πέφτει ο Βάτσικ, διώχνει με τα πόδια, έρχεται ο Καμίτσης, σέντρα, η κεφαλιά και το κόλλο από τον Αλιτζή. Το 1-0 για τον Πανιώνιο, στο 53. Αυτή η εικόνα ασφαλώς μιλάει μόνη της. Ο Δαβίδ που προηγείται του Γκολιάθ, ο Πανιώνιος που ήρθε σε αυτό το τελικό με ορισμένα δισαβαντάζ και ορισμένα μειονεκτήματα, είχε να αντιμετωπίσει το μεγάλο όνομα του αντιπάλου του, αλλά αυτός ο μέτριος, κακός Παναθηναϊκός, ενώ ξαναβλέπει τη φάση στο πρώτο ημίχρονο, εδώ στα περιθώρια στην ομάδα του Εμβολιάδη να βγει στην κόντρα και εδώ ο Καμίτσης στα σεντράρια άψογα, η μπάλα που καταλήγει στον αμαρκάριστο Ναλιτζή. Θα μπούμε σε λίγο στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι κόντρες ευνοούν τον Σιμνιεύσκι, αυτός γυρίζει στον Λιμπερόπλο, οι τρίπλες, το σουτ, η κόντρα. Η μπάλα έξω και εδώ ο τελικός τελειώνει. Το σφύριγμα της λήξης από τον Γιώργο Μπροβίλο βρίσκει τον Πανιώνιο Κυπελλούχο Ελλάδος μια μεγάλη στιγμή για μια μεγάλη ιστορική ομάδα. Η απονομή έγινε στο κύπελο στα χέρια του Λεωνίδα Βόκολου. Αυτή ήταν η δεύτερη κατάσταση.